Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στην τηλεόραση της Ζούγκλας για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Από που το αφήσαμε, από τη μόδα. Αλλά εμείς δεν θα πάμε στη μόδα. Γιατί υποδεχθήκαμε και πρέπει να την καλησπερίσω την αγαπημένη μου φίλη και φίλη σας, βέβαια, τώρα που είμαστε τόσο καιρό μαζί, την Κατερίνα Τζεμπερλίδου. Καλησπέρα. Εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα σου, κούκλα. Έχεις σήμερα, είσαι μέσα στα φούξια. Ωραίο χρώμα αυτό, είναι το αγαπημένο μου. Και εμένα. Έτσι. Και εσύ, με τη μαρινιέρα μου. Με τη μαρινιέρα, αλλά δεν ξέρω αν είδανε τη φούστα. Στην αρχή μπορεί. Και το μαλλί μου αρέσει αυτό, σου πάει πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα συζητήσουμε. Τι θα συζητήσουμε σήμερα έτσι για τα θετικά πράγματα που έρχεσαι και μας λες κάθε φορά. Σήμερα θα συζητήσουμε δύο θέματα στο πώς εμείς μπορούμε να ανεβάσουμε λίγο τον εαυτό μας. Μπράβο, δηλαδή με τον δικό μας τρόπο. Να μην περιμένουμε από τους άλλους να μας ανεβάσουν. Και όχι δύσκολα, απλά και εύκολα αυτό πράγματα. Αυτό μου αρέσει. Θέλω να είναι εύκολα κατανοητά και άμεσα. Να λες, άμεσα. Ακριβώς. Το κάνω τώρα γιατί και θέλω έχω να άμεση η ανακούφιση. Α, και θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και περισσότερη δουλειά μέσα μας, αλλά είναι και μερικά πράγματα τα οποία γίνονται εδώ και τώρα και μας ανακουφίζουν εδώ και τώρα και μας ανεβάζουν την ευτυχία μας. Τέλεια. Έχω πει και παλιότερα και τα ξαναλέω γιατί έχεις πει κάτι πολύ σοφό ότι τα λέμε μεν, αλλά τα ξεχνάμε. Τα ξεχνάμε δε. Οπότε δεν είναι ότι τα λέω γιατί έχω πάθει κάτι και δεν θυμάμαι τι έχω πει. Όχι. Απλά μερικά πράγματα πρέπει να ξαναλέγονται για να τα θυμόμαστε, για να τα να τα ξαναθυμίσουμε. Βάζουμε και σε λειτουργία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πει ότι για να είσαι ευτυχισμένος θα χρειάζεται να έχεις μια γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή σου με αυτό που είσαι, που έχεις και που κάνεις, ένα σύνολο πραγμάτων και με μερικές μικρές χαρές της ζωής που είναι η καθημερινότητά μας. Βέβαια. Το πρώτο είναι αρκετά σημαντικό και θέλει την προσπάθειά μας, θέλει να κάνουμε διάφορα πράγματα, θέλει να κοπιάσουμε, είναι οι στόχοι μας, είναι τα όνειρά μας. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι αφορά στη γενική μας ικανοποίηση. Στο άλλο που αφορά την καθημερινότητα και είναι οι μικρές χαρές, εδώ έχω εγώ να πω δύο πράγματα για το πώς, σήμερα θα πούμε δύο, άλλη φορά μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα. Ναι, ναι. Να πούμε δύο πράγματα για το πώς μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε στο να η καθημερινότητά μας να γίνει πιο ευτυχισμένοι, πιο χαρούμενοι, έτσι. Να φύγουμε από την κρίνια, τη μιζέρια, τα προβλήματα. Να έχουμε ένα lift, ναι, να ανεβούμε ψυχικά. Ναι. Θέλω να ανέβω. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να πληρώσουμε την εφορία μας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα το λύσουμε. Αλλά να μην πεθάνουμε και όλα από τη στενοχώρια, να μην παροστήσουμε. Ναι, να ανεβούμε πολύ λίγο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Όλα παίζουν ρόλο. Απλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Δύο λοιπόν είναι αυτά. Το ένα είναι να γίνεις ο γελοτοποιός του εαυτού σου. Και το άλλο είναι να κηρύξεις την εβδομάδα των αισθήσεων. Για πες μας ένα-ένα. Ένα-ένα λοιπόν. Καταλάβει. Ένα-ένα λοιπόν. Κάνε το γελοτοπίο του εαυτού σου είναι να γίνεις ο Μίκι Μάους του εαυτού σου. Δηλαδή, όταν κανείς είναι στενοχωρημένος, ο φίλος του έρχεται και προσπαθεί να του πει κάτι ευχάριστο για να τον παρηγορήσει, να τον ανεβάσει, να του αλλάξει να του ανεβάσει το κέφι, να του βγάλει την κριζάδα, να τον κάνει λίγο να νιώσει καλύτερα. Αυτό θα το αναλάβουμε εμείς λοιπόν στον εαυτό μας. Και πώς θα το αναλάβουμε. Πώς θα το κάνουμε. Θα κάνουμε το εξής. Πρώτα-πρώτα θα σκεφτούμε και θα ψάξουμε να βρούμε αστεία, να διαβάσουμε ανέκδοτα. Ό,τι μας αρέσει δηλαδή. Ό,τι μας κάνει. Κάτι αστείο. Κάτι να ανεβούμε. Να είμαστε. Μπορώ να πάμε στον καθρέφτη και να κάνουμε διάφορες γκριμάτσες. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή ότι παίρναμε έναν καθρέφτη και τον βάζαμε ανάποδα και ενώ μιλάγαμε βλέπαμε ανάποδα το σαγόνι, το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο. Και γελάγαμε μικρά παιδιά όταν ήμασταν, διότι το να μιλάει το σαγόνι σου και εσύ να το βλέπεις από πάνω είναι πραγματικά γελίο. Αλλά αυτό σε ξεχνάει, είναι σαν διαλογισμός. Δηλαδή το μυαλό σου συγκεντρώνεται σε αυτό το αστείο και φεύγει από τα άλλα δύσκολα που συμβαίνουν. Να κάνουμε χιούμορ. Ναι, που πρέπει να τα λύσεις μεν τα άλλα, αλλά να αποφορτιστείς. Άρα γίνε ο γελοτοποιός του εαυτού σου. Δηλαδή κάν τον εαυτό σου να γελάσει. Διασκέδασέ τον. Πες του κάτι αστείο. Ένα άλλο που μπορεί να κάνεις είναι να μπεις μέσα στο YouTube και να βρεις όλα τα αστεία βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Με γατάκια, με σκυλάκια, με μωράκια. Ό,τι θες. Να βλέπεις ελληνικές ταινίες. Με ελληνικές ταινίες, σαν αυτές που δείχνεις εσύ τα πολύ ωραία στιγμιότυπα. Με γκάφες που κάνουν και λάθος κινήσεις που κάνουν στα σπορ. Ναι, ναι, ναι. Γκάφες που πέφτουν κάτω, πλάκες που κάνουν. Όλα αυτά είναι μερικά απλά στοιχεία τα οποία μπορείς να τα ψάξεις εύκολα και να τα βρεις.
Μπορείς να πάρεις ένα φίλο και να το ρωτήσεις αν ξέρει έναν ανέκδοτο, να μιλήσεις με ανθρώπους που ξέρουν αστεία και να ανταλλάξετε αστεία. Υπάρχουν ό,τι θες υπάρχει στο διαδίκτυο. Ό,τι θέλεις. Site με αστεία, site με ανέκδοτα. Ό,τι θες υπάρχει. Ναι. Εγώ διάβασα του αγαπημένου μου καθηγητή που λέγεται Ρίτσαρντ Βάισμαν. Αυτός είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο και έκανε έναν σαν διαγωνισμό διεθνή. Ζήτησε από τους ανθρώπους να του καταθέσουν ο καθένας το ανέκδοτό του και μετά ψηφίστηκε μέσω ίντερνετ για να αναδειχθούν τα δύο καλύτερα ανέκδοτα. Και σας έχω φέρει το ένα από τα δύο. Για να τα ακούσω. Τι επέλεξε ο κόσμος. Λοιπόν, ο Sherlock Holmes, ο γνωστός detective, ναι, και πρωταγωνιστής της σειράς βιβλίων του Arthur Conan Doyle, πηγαίνει για κάμπινγκ μαζί με το βοηθό του, το δόκτορα Watson. Ναι, ναι, ναι. Πάνε λοιπόν στο κάμπινγκ και έρχεται το βράδυ και στείνουν τη σκηνή τους κάτω από τα αστέρια και πέφτουν να κοιμηθούν. Ναι. Κάποια στιγμή, μέσα στη νύχτα, ξυπνάει ο Sherlock Holmes και σκουντάει τον δόκτορα Watson και του λέει, ξύπνα, ξύπνα, του λέει, ξύπνα, κοίτα τα αστέρια και πες μου τι βλέπεις. Ξυπνάει αυτός, όπως είναι και αγουροξυπνημένος, κοιτάει τα αστέρια και λέει, τι να πω, λέει, βλέπω, λέει, πάνω από 1 εκατομμύριο αστέρια και με κάνει να σκεφτώ αν υπάρχουν και κάποιοι πλανήτες εκεί πάνω, όπως η γη μας, τότε αυτό σημαίνει πως κάπου εκεί επάνω υπάρχει ζωή όπως τη γη. Ηλίθιε, του λέει ο Sherlock Holmes. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που εμείς κοιμόμασταν, κάποιος μπήκε και έκλεψε τη σκηνή μας. Γι' αυτό βλέπαν τα αστέρια. Τώρα το κατάλαβα κι εγώ. Και μα είδες τι ωραία που το θέτει. Σου κρύβει. Του έβαλε πρόβλημα. Μα του λέει τι βλέπεις όταν. Τι σκέφτεσαι όταν βλέπεις τα αστέρια. Και αυτός άρχισε να φιλοσοφεί. Και εγώ ειλικρινά, αλλά δεν ξέρω. Αλλά στην πραγματικότητα. Βέβαια δεν είπαμε αν βγήκε έξω. Και αυτό είναι κατά ακριβώς. Ότι θέλει να τονίσει πόσο δαιμόνιος είναι ο Sherlock Holmes, που ακόμη και τα απλά πράγματα τα βλέπει, τα πιάνει μέσα στον αέρα, ναι, ενώ ο βοηθός του είναι λίγο πιο αργόστροφος και αργεί να... Ρομαντικός. Λοιπόν, οπότε θέλω να δώσω έτσι αυτό το mood, να δώσω λίγο την ατμόσφαιρα, ότι αμέσως η ατμόσφαιρα ελαφραίνει όταν πεις ένα αστείο. Και επομένως, αν αναζητήσεις ένα αστείο και κάνεις στον εαυτό σου τον γελοτοπιό, τον Mickey Mouse, ο εαυτός σου θα χαρεί και θα ανέβει ψυχικά. Βέβαια, χρειάζεται και λίγο, έτσι, λίγο ένα σθένος εκείνη την ώρα που σε έχει πάρει το από κάτω. Ναι, λες stop, ρε παιδιά. Λες stop. Ναι. Εγώ θα μπω τώρα να δω ένα αστείο βίντεο. Ή αν δεν έχεις πρόσβαση, εκείνη τη στιγμή λες για να θυμηθώ, ρε παιδί μου, ένα ανέκδοτο ή το συζητάς με το διπλανό σου. Να ξεφύγεις. Είναι και μερικοί που μπορεί να πάρεις και τηλέφωνο έναν από αυτούς που λένε πολύ ωραία ανέκδοτα. Ναι. Έχω και ένα φίλο μου ο οποίος έτσι λέει πολλά. Δεν υπάρχει όπου θα δει και όπου βρεθεί. Πώς τα θυμούνται όλα. Πώς τα θυμούνται και τα περιγράφουν σαν να είναι αληθινή ιστορία, όχι ανέκδοτο. Με το ζόρι θυμάμαι ένα. Ναι. Με το ζόρι. Και εγώ, ας πούμε, σου λένε. Α, γιατρός λέει. Προχτές που ήμουν στο γιατρό και αρχίζουν να σου λένε ένα ανέκδοτο το οποίο το περιγράφουν σαν ένα αληθινή ιστορία. Οπότε εσύ λες, έγιναν όλα λοιπόν, αυτά. Ξέρεις τι, είναι πολλοί άνθρωποι που το χιούμορ το έχουν στην καθημερινότητά τους και τους βγαίνει εύκολα. Είναι ταλέντο αυτό, δεν το έχουν όλοι. Δεν το έχουν όλοι. Όχι, γι' αυτό δηλαδή, θέλει λίγο βοήθεια. Αν δεν την κατάσταση μόνο τους χωρίς να το πούνε, να το έχουν αυτό σαν ταλέντο, δεν το έχουν όλοι. Ναι, ένας λόγος παραπάνω που εμείς το χρειαζόμαστε. Αφού... Και να το αποκτήσουμε. Να το σπρώξουμε λίγο λιγάκι και να το βοηθήσουμε. Ωραία. Το δεύτερο λοιπόν από τα δύο που είπαμε που εμείς μπορούμε να κάνουμε σε καθημερινή βάση είναι να ζητήσουμε βοήθεια από τις 5 αισθήσεις μας. Λοιπόν, πώς. Λοιπόν, οι 5 αισθήσεις μας είναι η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση, έτσι, και η αφή. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από τις 5 αισθήσεις για να μας κάνουν να νιώσουμε όμορφα, καλά, ευχάριστα, να ανεβούμε ψυχικά και να κάνουμε κάτι απλό, καθημερινό, που μπορεί ο καθένας να το κάνει, ίσως όχι όλα μαζί, αλλά πολλά από αυτά μπορεί να το κάνει ο καθένας. Για να ακούσω. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την όσφρηση που μου αρέσει. Σε όλους αρέσει. Λοιπόν, μυρωδιές είναι. Μύρισε τον καφέ σου πριν τον πιείς, αλλά όχι απλά, μυρίζει ωραία καφές και τα λοιπά, πάω να πιω τον καφέ μου. Τον έχεις μπροστά σου, παίρνεις μια βαθιά εισπνοή και κάθεσαι και τον απολαμβάνεις πριν καν τον πιείς.
Έτσι, δηλαδή μια βαθιά εισπνοή. Έτσι. Συνειδητοποιείς ότι εδώ και τώρα θα πιεις τον καφέ σου, άρα έχεις να απολαύσεις κάτι. Ναι. Αυτές είναι μικρές απολαύσεις. Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό τελικά. Λέω το πρωί, αχ, τι ωραία που είναι να πίνεις καφέ. Έτσι μου έρχεται. Ναι, και είτε σαν στο σπίτι σου, σαν ιεροτελεστία. Μπράβο, έτσι. Οπότε κάθισε και μοσκοβολάς. Το ίδιο βέβαια μπορεί να κάνεις και πάνω από ένα ζεστό φαγητό. Ή μπορείς να κάνεις το ίδιο αν εσύ μαγειρεύεις πάνω από την ανοιχτή κατσαρόλα που μοσκοβολάει. Εγώ γι' αυτό λέω και το είπα και σήμερα και στην εκπομπή, γι' αυτό λέω ότι μαγειρέψτε, κάνει καλό. Είναι πολύ δημιουργικό. Είναι αντιστρεσογόνο, είναι δημιουργικό, ναι. Και είναι και υγιεινό. Ακριβώς. Γιατί ξέρεις τι τρως, δεν παχαίνεις, δεν τρως σκουπίδια. Πόσο μάλλον αν επεκτείνεις αυτή την απόλαυση με την όσφρηση. Και ότι το φτιάξεις να το μυρίσεις και να το μυρίζεις που μοσκοβολάνε μέσα το μαϊντανό, ξέρω εγώ, ναι, ναι, το σκόρδο που ανέφερες στο κρεμμύδι. Όλα αυτά ωραία μοσκοβολάνε. Ωραία, μυρίζονται πολύ, υπερβολικά. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα υλικά που βάζουμε μοσκοβολάνε. Ναι, 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 και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Ακριβώς. Κάνε μπάνιο, ένα ντους με κάτι μοσκοβολιστό. Αφρόλουτρο από τριαντάφυλλο, αφρόλουτρο από κίτρο. Δηλαδή ένα ωραίο πράγμα, ένα ωραίο υλικό που να σου αρέσει εσένα. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ το τριαντάφυλλο. Ωραίο είναι. Και ξέρεις και ποιο άλλο εμένα μου αρέσει το τριαντάφυλλο. Μου αρέσει και το ροδάκινο που είναι σαν να και είναι φρεσκοκομμένο ναι. Ροδάκινο. Οπότε όχι, αν απλώς δεν κάνεις απλά ντους, αλλά απολαμβάνεις τη μυρωδιά του και αφρόλουτρου. Δύο φορές και το απολαμβάνεις δύο φορές. Έχει μεγαλύτερη ένταση. Ακριβώς. Και διάρκεια η απόλαυσή σου. Επίσης, μπορείς να βράσεις μέσα σε βραστό νερό γαρίφαλο ή κανέλα ή ευκαλυπτέλαιο που το παίρνεις από φαρμακείο. Ναι, ναι, ναι. Και να πας πάνω από την κατσαρόλα και να μοσκοβολάς, αμέσως σου φτιάχνει διάθεση. Σου ανοίγει παίρνεις τις πνοές, σου ανοίγει τα πνευμόνια κτλ. Αλλά και αν δεν πας πάνω από την κατσαρόλα με το βραστό νερό, μυρίζει όλο το σπίτι, μοσκοβολάει, αυτά τα αγνά υλικά. Οι μυρωδιές σου φτιάχνουν τη διάθεση. Βέβαια. Γι' αυτό επιλέγουμε και τις κολόνιες ανάλογα τι μας αρέσει. Ακριβώς, γι' αυτό είπα ότι οι πέντε αισθήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώσουμε λίγο παραπάνω ευτυχία και να ανεβούμε ψυχικά. Σωστό, σωστό. Βγες, άναψε, μέσα στο σπίτι εφόσον είμαστε, άναψε αρωματικά κεριά ή στικάκια. Ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Λες, και ο τώρα λίχνος με τα εθέρια έλαια που σου φτιάχνει, που είναι και αναζωογονικός, πραγματικά εθέρια έλαια όμως, όχι εσάνς, ναι, ναι. Που σου φτιάχνει έτσι και την ψυχολογία. Ακριβώς. Και υπάρχουν και για γυναίκες και για άντρες που βοηθάνε και το ορμονικό σύστημα να ισορροπήσει. Ναι, η σωστή επιλογή. Βεβαίως. Μπορείς να βγεις έξω και να μυρίσεις τα πεύκα ή τους ευκάλυπτους ή τα κυπαρισάκια. Άμα έχουμε, ναι. Ναι, κάποια πλατεία υπάρχει παντού. Δηλαδή μπορεί να μην έχεις ένα ολόκληρο λιβάδι δίπλα σου, αλλά κάποια πλατεΐτσα έχεις, η οποία είναι έχει μέσα ένα δέντρο το οποίο μοσκοβολάει από αυτά. Τέλεια. Επίσης, τώρα μπαίνουμε στην εποχή των λουλουδιών που είναι τα γαρίφαλα. Αυτά έχουν μια τρομερή μυρωδιά, τα γαρίφαλα. Ναι. Πολύ ωραία, εγώ λεπτή μυρωδιά. Σε διακόπτω, εγώ έχω δει και τριαντάφυλλα που μυρίζουν ήδη. Γιατί εγώ νόμιζα ότι μόνο τα μαγιάτικα τριαντάφυλλα μυρίζουν. Και όμως. Υπάρχουν και τώρα. Ναι. Μου φέρανε κομμένο από κήπο την περασμένη εβδομάδα που μου κράτησε και μία εβδομάδα. Και μοσκοβόλαγε. Μύριζε εκπληκτικά τριαντάφυλλο. Και λέω, εγώ νόμιζα μόνο τα μαγιάτικα μυρίζουν. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν και τώρα. Ναι, ούτε εγώ το ήξερα αυτό. Εγώ ξέρω ότι αυτή την εποχή είναι τα γαρίφαλα, τη γλάστρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία αυτά μοσκοβολάνε, δηλαδή σχεδόν σαν κανέλα. Ναι, ναι, ναι. Μοσκοβολάνε. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τελικά μου. Οπότε ήδη έχω δώσει μερικές ιδέες για την όσφρηση. Mm. Συνεχίζω με την όραση. Ωραία. Το τι μπορούμε να βλέπουμε. Ναι. Έτσι, και για να ανέβουμε, ξαναλέω, να νιώσουμε πιο ωραία στην καθημερινότητά μας. Το χάζι είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που σε κάνει σαν διαλογισμό να ξεχνιέσαι. Είσαι σε ένα καφέ, χαζεύεις τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Τον παρατηρείς. Πας στη θάλασσα ή στη λίμνη ή στο ποτάμι, ανάλογα με τις πόλεις που ζούμε. Που, ναι, σωστά. Μπορεί ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας και τα ανατολικά, η Θεσσαλονίκη, η Καστοριά, τα Ιωάννινα, η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η λίμνη Τριχονίδα που είναι και πιο αυτά μεγάλη. Έχουν τη δυνατότητα να δούνε το νερό. Μπορείς να χαζέψεις τα κύματα και το νερό. Μπορείς να χαζέψεις το τζάκι, τη φωτιά. Και να φύγεις. Και αυτό. Επομένως, είναι ένα ωραίο χάζι και αυτό και το μυαλό ξεχνιέται και είναι σαν μια μορφή διαλογισμού. Διάβασε ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, ένα βιβλίο αυτοβοήθειας. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα, εγώ το κάνω πάντα. Κι εγώ. Όπου δηλαδή, χουχουλιάσου μέσα στην πολυθρόνα. Θέλω να έχω αυτή τη γνώση. Εκείνη τη στιγμή με βοηθάει. Κάτι θα βρω να με φτιάξει. Ναι.
με απλά πράγματα των αισθήσεων. Έτσι. Ωραία. Μπορεί να διαβάσει ποίηση, ελίτη, και γιατί όχι. Σε όσο αρέσει. Δες μια ταινία στην τηλεόραση, είμαστε πάντα στην όραση, έτσι. Δες μια ταινία που είναι δική σου επιλογής. Ένα DVD, να κατεβάσεις μια ταινία από το ίντερνετ, μπορεί να μπεις πάλι στο YouTube που είπαμε πριν και να επιλέξεις μερικά ταινιάκια. Και πολλές παλιές καλές. Και παλιές, και μπορεί να δεις και τρέιλερ αν βαριέσαι να δεις όλη την ταινία. Μπορεί να δεις τα τρέιλερ των γνωστών ταινιών. Ξεφίλησε ένα περιοδικό, okay, να δεις τις εικόνες του. Και βάλε λουλούδια στα βάζα για να τα βλέπεις. Δηλαδή, το να βάλεις κάποια λουλούδια την ώρα που περνάς να πας στο μπάνιο ή την ώρα που πας να φύγεις κτλ. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι η άνοιξη μέσα ζωντανό. Σε ένα φθινοπορεινό σπίτι. Και εγώ θεωρώ ότι μπορεί να βάζεις και. Εγώ έχω βάλει πολλές φορές και μαϊντανό στα βάζα. Μπορεί να βάλεις δηλαδή από τα κλαστράκια σου. Ξέρω εγώ, λίγο δεντρολίβανο, λίγες μπουκαμβίλιες που έχεις στη βαράντα. Δεν είναι απαραίτητο να πας να αγοράσεις λουλούδια αν εκείνη την ώρα θέλεις. Έχουμε μωρέ, γιατί να πάμε και οι λαϊκές αγημάτες λουλούδια είναι. Το ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω, η ευκολία είναι η δημιουργικότητα να έχεις και αγοράς ό,τι θέλεις. Έχουμε και κύκλους. Έχουμε περίπου ένα πενταλεπτάκι. Πενταλεπτάκι. Πενταλεπτάκι το έχουμε. Ωραία, εγώ έχω την αφή, την ακοή. Στην αφή θα έβαζα πρώτο-πρώτο και καλύτερο, φτιάξε κρέμες. Ναι. Και ασχολήσου με τον ποτέ σου και άλυψε, γιατί αυτό σημαίνει κάνε αφή. Μάσκες, κάνε πύλη. Μάσκες, ακούμπησε τον εαυτό σου. Με μάσκες, δηλαδή με κρέμες, με γαλακτώματα. Αυτός, γιατί όταν τον φροντίζεις και αυτό δημιουργεί, και αυτό έρχεται πάλι σε σένα, να είναι ωραίος, να σου αρέσει. Ακριβώς. Και όμως έχεις το συνέστημα της αφής, που με το να πιάνεις τον εαυτό σου είναι ένα ωραίο συνέστημα. Ναι, ναι. Χάιδεψε τα φυτά σου. Χάιδεψε να έχεις κάποια ωραία ρούχα, ας πούμε, ένα βελούδινο σακάκι, ένα μεταξωτό μαντίλι. Αυτομάτως, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση στην αφή. Ή χάιδεψε τη Λούση. Τώρα θα το έλεγα αυτό. Χαδάκια και αγκαλίτσες, έτσι, είναι αφή. Τα pet, αν έχεις, τα pet σου. Γατούλες, σκυλάκια, φυσικά αγαπημένα πρόσωπα. Δεν το συζητώ, αυτό είναι το καλύτερο. Μια αγκαλιά, και το διάβασα εδώ και το είπα, ότι όταν μια αγκαλιά είναι το καλύτερο αντιστρεσογόνο συνέστημα. Ακριβώς. Μια αγκαλιά που είναι αγαπημένο μας πρόσωπο. Ακριβώς. Είναι η αφή, η επαφή. Έτσι, αυτό. Και φυσικά αυτό που το έχω ξαναπεί, περπάτα σε ξύλινο όμως πάτωμα, χωρίς παπούτσια. Γύρωση. Να πάμε τώρα στην ακοή. Ακοή, έχω και τη γεύση, καλά δεν το συζητώ. Στη γεύση έχω φάει ριζόγαλο με κανέλα. Κάτι που να έχει να είναι κάτι αρωματικό, σκέφτηκα. Ναι. Η κανέλα σε φτιάχνει. Πιέσαι ένα αρωματικό τσάι με μέλι. Επίσης μπορεί να φτιάξεις το κέφι σου. Βάλε λίγη μουστάρδα σε λίγο ψητό κοτόπουλο. Δηλαδή πάλι να είναι κάτι το οποίο με ένα τίποτα. Ναι, με το να ένα σου τίποτα. Κάνει ένα κλικ. Ναι, να σου κάνει ένα κλικ. Έτσι, δηλαδή τρως και γεύεσαι κάτι το οποίο είναι λίγο η διαφορετικό. Είναι καταπληκτική, είναι αυτό. Πάρα πολύ καλή και για το μεταβολισμό και μπορούμε να τη βάζουμε παντού. Από το τσάι, φτιάχνω τσάι κανονικό και βάζω κανέλα. Στο γάλα, πολύ ωραίο είναι και στο ξινόγαλο που το πίνουμε πρωί-πρωί με κανέλα. Δεν το έχω δοκιμάσει. Με κανέλα είναι εκπληκτικό. Ναι, εκπληκτικό. Αλλά εννοούσα λοιπόν γεύσεις που να μας ανεβάσουν ψυχικά και να πούμε αχ, κάτι διαφορετικό. Να, έτσι, σαν έτσι. Αυτό που είπες. Ναι, ναι. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια στην καθημερινότητά μας. Στην ακοή λοιπόν θα θεωρούσα φυσικά το πρώτο και σημαντικότερο να βάλει να ακούσει την αγαπημένη σου μουσική. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Σε φτιάχνει μουσική. Η μουσική σε φτιάχνει και μπορεί να τραγουδήσεις κι εσύ. Πάρε να ακούσεις τη φωνή ενός αγαπημένου προσώπου και αυτό αφορά στην ακοή, έτσι, δηλαδή είπαμε ζήτα βοήθεια από τις αισθήσεις σου. Ναι, 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 ναι. Εγώ επίσης θεωρώ το να ακούς τα ξύλα στο τζάκι που σκάνε. Άμα έχεις τζάκι και... Αν έχεις τζάκι, ναι, ναι, ναι. Τώρα όλοι τζάκι έχουν. Τώρα ήδη το έχουν ανάψει, χθες ανάψανε, μύριζε τζάκι. Το να βάλεις, να ακούς τα κύματα. Υπάρχουν και κάποια CD. Ναι, χαλαρωτικά. Αντιστρέφεις ήχους από τη φύση. Βεβαίως. Πραγματικά εκεί κοιμάσαι. Εγώ προσωπικά μου αρέσει να ακούω και τα αεροπλάνα, οπότε όταν τα ακούω να περνάνε πάνω το κεφάλι μου, λέω να τώρα κάποιοι ταξιδεύουν, πηγαίνουν για μια δουλειά. Ναι, και τα βλέπω συχνά και λέω γίνεται τώρα αυτή η πτήση.
ποια εταιρεία να είναι και πού να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Θέλω να πω ότι και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια από τα ακούς, αλλά δεν είναι απλά ένα αεροπλάνο που περνάει. Είναι ένα αεροπλάνο με ανθρώπους. Για κάποιους μπορεί να ήταν ενοχλητικό και σε είδες πιστεύω. Ναι, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι μέσα. Μπορεί να είναι ένας ξαδερφός σου, είναι κάποιος γνωστός σου. Δες ένα musical, είμαι πάντα στην ακοή, έτσι, δες ένα musical ή αποσπάσματα από ένα musical. Μου φτιάχνει το κέφι στη στιγμή. Ναι. Και άκουγε πουλιά, γιατί μπορεί να ζούμε στην πόλη, αλλά δεν τα ακούμε, δεν δίνουμε προσοχή. Αλλά σε κάθε όποιοι πλατεία. Δέντρα, και όποιοι έχουν κοντά δέντρα, κάτι ακούνε. Το πρωί σε μια πλατεία, οποιαδήποτε, μπορεί να ακούσει το γουργούρισμα από ένα περιστέρι, το κελάρισμα από ένα σπουργίτι κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, ολοκληρώνουμε εδώ για να πούμε ότι με τις πέντε αισθήσεις μπορούμε να κάνουμε πολλά μικρά πράγματα τα οποία όλα μας κάνουν καλύτερα. Δεν λύνουν τα προβλήματά μας. Δεν τους δίνουμε τόση σημασία γιατί τα έχουμε καθημερινά και έχουμε και πολύ γρήγορους ρυθμούς γι' αυτό. Ναι, και δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς πράγματα. Έτσι. Αυτά που είπαμε, με την κανέλα, με τα musical, με την Αθή, με τα χάδια. Αυτό με τα musical, με τη χαλαρωτική μουσική και με την κανέλα τα κάνω και εγώ. Με την κανέλα, με τα κεριά, με τα χαδάκια, με τις αγκαλίτσες, με το ένα καλό τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο που αγαπάς. Όλα αυτά λοιπόν είναι η βοήθεια των αισθήσεών μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερινάκη. Αυτά λοιπόν. Πολύ καλά και εύκολα. Εύκολα, μέχρι και ανέκδοτο το είπα. Σημασία, μέχρι και ανέκδοτο το είπαμε. Τι άλλο πια. Να δίνουμε σημασία στα αυτά τα απλά πράγματα που μας φτιάχνουν, που μπορούν να μας φτιάξουν τη μέρα. Ναι, και που μπορούμε να τα φτιάξουμε. Ας πούμε, μακροπρόθεσμα, την ψυχική μας υγεία. Υγεία. Και που είναι στο χέρι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας στο Επανειδήν πολύ σύντομα. Εδώ να σας χαιρετήσω γιατί έφτασε η ώρα της σημερινής εκπομπής να είναι στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί αύριο. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Θετικές σκέψεις. Ακολουθεί ο Βασίλης Αρυμπαλής.